Πανελλάδιων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, υποσχέθηκα ότι θα βάλουν από άπαντον την άμυνα μου για να φανώ εντάξια της εμπιστοσύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς έπραξε. Θέλω να τονίσω ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάθεση του Χαρτοφυλακίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι ένα πολύ απαιτητικό Υπουργείο με πάρα πολλές προκλήσεις και έχει ως αντικείμενό του θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών. Γι' αυτό και μπορεί να συμβάλλει θετικά στην περιχείρωση της ποιότητας της ζωής. Ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας είναι το κυκλοφοριακό. Η ανάγκη διατήρησης ενός ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου. Η βιώσιμη κινητικότητα, οι ασφαλείς υποδομές, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αύξηση της συνδεσιμότητας της χώρας μας, η διατήρηση και προβολή των αρχιτήτων μας, η αξιοποίηση των τιμαχιών μας, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η μετάβασή μας στην ψηφιακή εποχή. Με την πολύτιμη βοήθεια και την άψογη συνεργασία του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών των Τμήματων και όλου του προσωπικού του Υπουργείου, σε αυτούς τους 21 μήνες έγιναν πολλά θετικά βήματα και τούτο οφείλω να ομολογήσω, παρά τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που το Υπουργείο και τα τμήματά του αντιμετωπίζουν, λόγω της οικονομικής κρίσης από την οποία πέρασε η χώρα και τα οποία κατά το διάστημα αυτό αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε και να επιλύουμε. Ωστόσο, παραμένουν πολλά να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από κάτω θα αναφερθώ ενδεικτικά μόνο σε κάποια από τα έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε τεθεί σε πορεία υλοποίησης στο διάστημα της θητείας μου και τα οποία βεβαίως εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής.